Λοιπόν, πριν την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασής μας, θα ήθελα εν συντομία να ανακοινώσω μια νέα δέσμη μέτρων του Εθνικού Σχεδίου Στήριξης με αιχμή την επιδότηση των καυσίμων. Όπως έχει συμφωνηθεί με τα αρμόδια Υπουργεία και κυρίως με το Οικονομικό Επιτελείο, αυτή θα αφορά τρεις μήνες, τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, και θα είναι μια παρέμβαση που θα αφορά τις τιμές και της βενζίνης και του ντίζελ. Απευθύνεται σε περισσότερους από 3 εκατομμύρια οδηγούς. Κάνουμε όμως και μια ξεχωριστή παρέμβαση για τους αγρότες μας, καθώς επισπεύδεται για τις αρχές Αυγούστου η επιστροφή σε αυτούς του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο, το οποίο αγόρασαν το πρώτο εξάμεινο του 2022. Θυμάστε ότι η αρχική πρόθεση της κυβέρνησης ήταν αυτό να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο, αλλά έχουμε πια την τεχνική δυνατότητα για τους αγρότες, οι οποίοι θα έχουν συμπληρώσει τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, να επισπεύσουμε αυτήν την πληρωμή και αυτή να γίνει εντός του Αυγούστου. Οπότε και οι αγρότες μας έχουν και την μεγαλύτερη ανάγκη, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς βρίσκονται στα χωράφια τους. Αναλυτικά οι ρυθμίσεις θα εξειδικευτούν σήμερα στις 3 από τον Χρήστο, τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών. Να αναφέρω τις γενικές κατευθύνσεις, κοστολογούνται σε 375 εκατομμύρια ακόμα. Έτσι, οι συνολικές επιδοτήσεις της πολιτείας μόνο για τα καύσιμα αγγίζουν τα 600 εκατομμύρια, για την ακρίβεια 580 εκατομμύρια. Και φυσικά οι άμεσες και οι έμεσες ενισχύσεις κατά των ανατιμήσεων στην ενέργεια αγγίζουν πλέον τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ποσά τα οποία προέκυψαν από την συνετή οικονομική μας διαχείριση, αλλά και από τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, τους οποίους έχει πετύχει και εξακολουθεί να πετυχαίνει η ελληνική οικονομία. Συγκεκριμένα, τα νέα μέτρα αυξάνουν την επιδότηση του Fuel Pass, όπως το λέμε. Ας το ονομάσουμε Fuel Pass 2. Σε αυτό, λοιπόν, η ενίσχυση στην κατανάλωση βενζίνης ανεβαίνει από τα 45 στα 80 ευρώ. Αυτό για πληρωμή στην αντλία. Για τις μοτοσυκλέτες από τα 35 στα 60 ευρώ. Ενώ στα νησιά μας, όπου ξέρουμε ότι αντιμετωπίζουμε μεγαλύτερο πρόβλημα, η επιδότηση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη, 100 ευρώ τώρα, αντί 55 μέχρι σήμερα, για τα δίτροχα 70 ευρώ, από 40 που ήταν πριν. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη, θα παρουσιάσει και ο Χρήστος στη συνέχεια λεπτομερή στοιχεία. Απομειώνουμε τις αυξήσεις στη βενζίνη κατά 44 λεπτά. Επαναλαμβάνω, κατά 44 λεπτά το λίτρο για 180 λίτρα καυσίμου για τις αναγκαίες διαδρομές 3 μηνών. Και παράλληλα, η κυβέρνηση αποφάσισε να επεκτείνει και την κρατική επιδότηση στην τιμή πώλησης του ντίζελ, ώστε να συγκρατηθούν κατά το δυνατόν και οι αυξήσεις στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η ενίσχυση αυτή θα εξακολουθήσει να είναι 12 λεπτά ανά λίτρο στην πηγή. Το τελικό όφελος, συνυπολογίζοντας και το ΦΠΑ, να ανέλθει στα 15 λεπτά το λίτρο. Ο στόχος μας θα είναι να κρατήσουμε την τιμή του ντίζελ κάτω από τα 2 ευρώ στην αντλία, και αυτό θα ισχύσει επίσης για το επόμενο τρίμηνο. Και όπως διαπιστώνετε, αυτές οι πρωτοβουλίες έρχονται να ανακουφίσουν τους ασθενές, τους συμπολίτες μας, τη μεσαία τάξη, τον παραγωγικό ιστό, τον αγροτικό μας κόσμο, τον κόσμο του εμπορίου, και βέβαια έρχονται να προστεθούν σε όλα όσα έχουν ήδη προηγηθεί, στην κάλυψη των αυξήσεων στο ρεύμα, στην αναδρομική τους αποζημίωση. Ήδη ενημερώθηκα ότι οι αιτήσεις που έχουν γίνει για το Power Pass έχουν ξεπεράσει τις 450.000, και μάλιστα μόλις πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση ενημερώθηκα ότι πήραμε και την τελική έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πιο δραστική μας παρέμβαση στη ρήτρα αναπροσαρμογής, ένα μέτρο το οποίο θα αρχίσει να ισχύει από 1η Ιουλίου, εξουδετερώνοντας ουσιαστικά τις μεγάλες αυξήσεις που η ρήτρα αναπροσαρμογής προκάλεσε στους λογαριασμούς της ηλεκτρικής ενέργειας. Και να σταθώ επίσης και στο πρόγραμμα
αντικατάστασης 400.000 παλιών ενεργοβόνων ηλεκτρικών συσκευών. Αντιλαμβάνομαι, Υπουργέ, ότι έχει μια πολύ θετική ανταπόκριση και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μας επιτρέπει να μπορέσουμε ταυτόχρονα να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, να χαμηλώσουμε τους λογαριασμούς στα νοικοκυριά, καθώς οι ενεργοβόρες συσκευές αποτελούν σημαντικό συστατικό κομμάτι των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, να στηρίξουμε και την τοπική οικονομία και τους εργαζόμενους που δραστηριοποιούνται σε όλη την αλυσίδα πώλησης αλλά και τοποθέτησης κλιματιστικών ψυγείων. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά. Είναι όλα αυτά μία πλευρά της κοινωνικής μας πολιτικής, η οποία νομίζω ότι αξίζει να αναδειχθεί. Δηλώνει όχι μόνο τη φροντίδα της πολιτείας προς τον πολίτη που δοκιμάζεται από την εισαγόμενη κρίση, ιδιαίτερα τώρα με τα αυξημένα έξοδα του καλοκαιριού, αλλά νομίζω ότι αποτυπώνουν οι πρωτοβουλίες μας και τις σωστές οικονομικές μας επιλογές, που αξιοποιούν την αύξηση του δημοσίου πλούτου προς όφελος της κοινωνίας, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να υπονομεύουν την πρόοδο της οικονομίας. Και απόδειξη, η χθεσινή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από έναν ακόμα διεθνή οίκο. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι τα νέα μέτρα δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν οριστικά, σε απόλυτο βαθμό, τις συνέπειες μιας παγκόσμιας αναταραχής. Μπορούν, ωστόσο, να τις αμβλύνουν, να βάλουν ένα σημαντικό ανάχωμα στην έντασή τους. Και για να το πω διαφορετικά, συνεχίζουμε την μάχη για το δίδυμο στόχο μας μέσα στην αβέβαιη διεθνή συγκυρία. Η κυβέρνηση να ανακουφίζει την κοινωνία, να απελευθερώνει την οικονομία, αλλά να κινείται πάντα, και θα το τονίζω αυτό, μέσα στα όρια των δημοσιονομικών μας αντοχών. Τον Αύγουστο, άλλωστε, η Ελλάδα βγαίνει πια οριστικά από το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας, μια μεγάλη εθνική επιτυχία, η οποία κλείνει έναν πολύ επώδυνο τραυματικό κύκλο για τη χώρα, ο οποίος άνοιξε το 2010. Σίγουρα, οι αλλεπάλληλες κρίσεις δυσκολεύουν την πορεία μας, όμως σε καμία περίπτωση δεν την αλλάζουν, όπως δεν αλλάζουν ούτε την προσπάθεια, ούτε τον προορισμό μας. Θα φτάσουμε σε αυτόν τον προορισμό με σταθερότητα, με συνέχεια και με συνέπεια. Αυτά ως εισαγωγικές παρατηρήσεις εκτός της ατζέντας του Υπουργικού Συμβουλίου. Από τα θέματα τα οποία έχουμε να συζητήσουμε σήμερα, να κρατήσω την αρχική ενημέρωση την οποία θα μας κάνει ο Κωστής για την πρόοδο που έχουμε πετύχει συνολικά σε θέματα που αφορούν την εργασία, την κοινωνική ασφάλιση και την κοινωνική προστασία. Θεωρώ ότι έχει επιτευχθεί ένα πολύ σημαντικό έργο συνολικά στον τομέα αυτό, το οποίο πρέπει να αναδειχθεί, καθώς τονίζει την κοινωνική πτυχή των πολιτικών μας. Και πράγματι θέλω να συγχαρώ το Υπουργείο, αλλά και όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, διότι πολλές από αυτές τις πρωτοβουλίες δεν θα μπορούσαν να είχαν υλοποιηθεί χωρίς τη συνεργασία πολλών από εσάς, για την μεγάλη πρόοδο που έχουμε πετύχει σε πολλούς τομείς. Ενδεικτικά αναφέρω, Κωστή, το ζήτημα των εκκρεμών συντάξεων, κάτι το οποίο μας ταλαιπωρούσε πολλά χρόνια, και έβλεπα στα στοιχεία τα οποία μας έστειλες ότι μόλις το πρώτο πεντάμηνο του 2022 εκδόθηκαν ουσιαστικά όσες συντάξεις είχαν εκδοθεί ολόκληρο το 2019, και μάλιστα το Μάιο καταγράφηκε νέο ρεκόρ απονομής, ξεπερνώντας τις 30.000 συντάξεις. Είναι μία μόνο από τις εκκρεμότητες του παρελθόντος που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε με αποτελεσματικότητα. Αλλά φαντάζομαι ότι έχεις πολλά ακόμα να μας πεις. Οπότε σταματώ εδώ και σου δίνω το λόγο για την παρουσίασή σου.